Φάουλ εκτελεί εδώ ο Ντάμπο. Το πρώτο δοκάρι περνάει μπάλα σταθερά. Ευνηδιάστηκε ο Κοτσιρίμπα, αλλά μπλοκάρει σταθερά. Εδώ ο Πατσάρογο τώρα ένα γέρισμα για τον Τζεβελέκη που προσπαθεί να κατέβασει την μπάλα. Θα δώσει δίπλα στο Δουβάρα. Θα μπει ο Δουβάρα στην περιοχή, θα σουτάρει. Ψηλά out. Μία σέντρα εδώ είναι ο ξεμαρκάριστος. Θα γίνει το σουτ από τον Κοτσαθανάση που βρέθηκε ξεμαρκάριστος, αλλά ο Αντρούτσος ήταν εκεί που έπρεπε και μπλοκάρισε. Φάουλ εκτελείται εδώ από αριστερά. Θα γίνει μια κεφαλιά, ψηλά η μπάλα out όμως από τον Γκάγκα που είχε προωθηθεί. Και τώρα εδώ έχουμε τον Δουβάρα που φεύγει μπροστά, είναι μόνος του. Κλείνεται, γυρίζει την μπάλα. Σουτ από το ύψος της περιοχής του Ντάμπου, ψηλά out. Τζεβελέκης εδώ επιχειρεί το σουτ, δυνατό, καλό. Σταθερά όμως θα μπλοκάρει ο Κατσιρίμπας. Μια παλιά μπροστά, περνάει, εδώ είναι μόνος του, θα γίνει το σουτ. Ήταν ο Κοτσαθανάσης που θα σκοράρει, αλλά από θέση offside έχει σηκώσει έγκυρα ο επόπτης. Το σημειάκι ακυρώνεται τον γκολ αυτό. Εδώ είναι ο Καρατσόλης τώρα που θα γυρίσει μια σέντρα. Θα γίνει το πλασέ από το Βαρουξάκη. Τέτα τέτα από καλή θέση. Θα χάσει μοναδική ευκαιρία. Θα πλασάρει out. Ο Ντάμπος εδώ θα αποφύγει ωραία ένα παίκτη. Προσπαθεί να βγει μπροστά. Κρατάει την μπάλα. Θα μπει στην περιοχή. Σμπρώχνεται εδώ. Έχουμε ανατροπή. Αλλά όμως ο διαιτητής ήταν κοντά στη φάση. Θα δείξει out. Ένα γέμισμα, η κεφαλιά, από κοντά θα γίνει το σουτ, σε θέση offside όμως ήταν ο Κοτσαθανάσης. Εδώ θα γίνει μια σέντρα και η κεφαλιά, από κοντά μόνο στο Καρατσόλης. Εδώ εκτελείται το corner, θα γίνει μια κεφαλιά, από κοντά η μπάλα στα δίχτυα. Το Βαρουξάκη ήταν αυτός που έκανε ωραία κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του Αντρούτσου που δεν μπόρεσε να την δράσει. 0-1 στο 65 ο Θησέας. Φάουλ για την Αταλάντη σε καλή θέση. Σακάς και Ντάμπος πάνω στην μπάλα. Να δούμε, είναι ο Ντάμπος εκτελεί, δεν περνάει μπάλα από τείχους. Νέο σουτ από τον Ντάμπο, γκολ! Απίθανο γκολ από τον Ντάμπο στο 83. Η Αταλάντη θα ισοφαρίσει με αυτό το απίθανο γκολ που πέτυχε ο Ντάμπο με δυνατό σουτ. 1-1 στο 83 η Αταλάντη. Θα πάρει τελικά οι παίκτες της Αταλάντης, θα κερδίσουν και στη συνέχεια θα βγει μπροστά. Τρεις παίκτες μπροστά. Η παλιά εδώ δεν είναι καλή. Θα κερδίσει όμως μια κόντρα. Πατσαρούκος θα μπει στην περιοχή. Τέτα τέτ. Μασάρι γκολ. 2-1. Ανατροπή στο σκορ από την Αταλάντη με τον Πατσαρούχα αυτή τη φορά στο 85 μέσα σε 2 λεπτά. Η Αταλάντη θα πετύχει την ανατροπή στο σκορ. Συμβαίνουν και αυτά στο ποδόσφαιρο, λέμε κερδίζει ο καλύτερος. Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Συγχαρητήρια στην ομάδα της Αταλάντη για την νίκη. Εμείς είχαμε πάρα πολλές ευκαιρίες για εκτός έδρας παιχνίδι. Πιάσαμε γκολ. Ήμασταν πιο επιθετικοί από το 1 στο 90. Αλλά ένα τρίλεπτο, τετράλεπτο που είχαμε μια έλλειψη συγκέντρωσης και ένα καλός εκτέλεσμα γκολ του 1-1 ήταν φοβερό γκολ εκεί που πήγε. Μας οδήγησε να μην πάρουμε ούτε βαθμό από αυτό το παιχνίδι. Νιώθω δικαίωση γιατί από την αρχή που έχουμε ξεκινήσει την ομάδα πιστεύω πάρα πολύ αυτά τα παιδιά, αυτούς που έπαιζαν σήμερα και αυτούς που ήταν στον πάγκο, αυτοί που ήμασταν, σύν τα προβλήματά μας. Ποτέ δεν θα σταθώ στο ποιος έλειπε και στο τι έγινε. Πάντα θα στέκομαι σε αυτό που είχαμε να αντιμετωπίσουμε και σε αυτό που κάναμε. Τα παιδιά έδωσαν, θεωρώ ότι έκαναν κατάθεση ψυχής. Δεν άλλαξε κάτι από τα προηγούμενα μάτς, πιστέψτε με. Η ομάδα ήταν αυτή που ήταν και στα προηγούμενα μάτς. Απλά σήμερα πήραμε κάτι το οποίο δικαιούμασταν βάσει της προσπάθειας και της παρουσίας μας μέσα στο γήπεδο. Δεν τελειώνει κάτι εδώ. Η ομάδα θα συνεχίσει. Να πω μόνο το ότι η ομάδα έπεσε με ποδοσφαιριστές μέσα το 2004, το 2005 και το 2006 και δικούς τις ποδοσφαιριστές πάρα πολλούς. Συν τα παιδιά που έχουν έρθει 4-5 με μεταγραφή. Να δώσω συγχαρητήρια καταρχάς σε όλα τα παιδιά για τη συνεργασία που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί πραγματικά ακόμη και όταν ήμασταν με 0 βαθμούς, αν μπαίνατε μέσα στα ποδητήρια θα ακούγατε ότι πραγματικά πιστεύουμε ότι μπορούμε να πάρουμε αρκετά παιχνίδια από αυτά που έχουμε χάσει. Δεν δικαιούμασταν κάτι περισσότερο από αυτό που έχουμε πάρει τώρα όσον αφορά τη βαθμολογική μας συγκομιδή. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Σεμνά και ταπεινά. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε. Είμαι πολύ ευχαριστημένος. Αυτό μετράει κυρίως είναι ότι η ομάδα κέρδισε. Όλα τα παιδιά και όσοι είναι δίπλα στην ομάδα μας το πιστεύουμε κάθε παιχνίδι ότι μπορούμε να κερδίσουμε.
και πιστεύω ότι στο δεύτερο γύρο θα αντιστρέψουν την κατάσταση και θα σωθεί η ομάδα στο τέλος. Δηλαδή το πιστεύω πάρα πολύ.